Έχουμε για μια φορά ακόμα ξανά τη δημοσιογραφία όπου θα τρελαθούμε πραγματικά. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου οι δημοσιογράφοι υπερασπίζονται τους πολίτες και προσπαθούν να πιέσουν τους πολιτικούς προκειμένου να τους οδηγήσουν σε αποφάσεις για να κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Γύρω-γύρω αυτά. Ναι, αυτά γίνονται γύρω-γύρω εκεί στην ξέρετε. Και ανατολικά και δυτικά. Παντού. Εδώ όμως είναι. Παντού, εδώ βρέχει, όπως ξέρετε. Και εδώ γίνεται αυτό. Εγώ λέω πάντως ότι δεν είναι και παράλογο κάποιος που πάει στο νοσοκομείο να πληρώνει κάτι της. Ειδικά όταν χρειάζεται να κάνει εισαγωγή. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος που πάει στο νοσοκομείο έχει λεφτά να πάρει δύο καφέδες, αλλά δεν έχει να δώσει ένα τάλιρο για υπερηγίες. Δεν είναι η πρώτη μεταρρύθμιση που έχω στο μυαλό μου. Όχι, θέλω να με ξεχάσω. Πιέζεται ο Υπουργός από τον δημοσιογράφο να αρχίσει την δημόσια δωρεάν υγεία. Σιγά σιγά να τη βάλουμε ένα τάλιρο στην αρχή. Αφού έχετε για καφέ. Ναι, για καφέ. Μετά λίγο θα αυξηθεί και αυτό όπως όλα τα τιμολόγια. Και popcorn τώρα. Ναι, και λίγο popcorn. Μια φορά την ομάδα κουζού και δεν. Αυτό ένας δημοσιογράφος. Μέχρι και ο Άδωνης δεν είναι έτοιμος. Οι άλλοι δημοσιογράφοι. Ο ρεπόρτερ δίνει το ρεπορτάζ από το σούπερ μάρκετ για την παρακμή στην οποία έχουν έλθει οι Έλληνες πολίτες με το πόσο, δηλαδή μετράνε τις φέτες πλέον που αγοράζουν. Τρεις φέτες ζαμπών, τέσσερις φέτες ζαμπών. Και λεπτές λεπτές. Και λεπτές. Ναι. Δίνει αυτό το ρεπορτάζ ο δημοσιογράφος και έρχονται οι άλλοι και κάνουν τα εξής σχόλια. Παιδιά, δεν γίνεται. Καθημερινότητα έχει γονατίσει. Δηλαδή πια είχα πάει στο σούπερ μάρκετ πριν τρεις μέρες και ακόμη η κυρία δίπλα λέει τέσσερις φέτες ζαμπών, τέσσερις φέτες για το στενό, τυρί. Τέσσερις φέτες. Τέσσερα τόστ θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10 φέτες να τις πετάξει μισές. Τέσσερα τόστ, Γιώργο, χορταίνει η οικογένεια όλη. Παλιά αυτό έκαναν. Έπαιρναν, βάλε λέει 10-15 φέτες. Τις μισές πέταγε. Ναι. Κάτσε ρε φίλε. Σιγά πάνε αυτά. Τελειώσαν αυτά. Γιώργο. Είναι πολυτέλεια. Τελειώσαν αυτά. Λοιπόν. Και ακριβώς παραδίπλα ακούω έναν ηλικιωμένο μιλούσε με τον Κρεοπόλη και τι του λέει. Βάλε, του λέει, μισό λουκάνικο, μισή παντσέτα και μισή μοσχαρίσια. Μισό κιλό, του λέει. Όχι, μισά. Βάλ τα όλα μισά. Τι θα πάρει, ολόκληρα να τα πετάξει τα μισά. Με μισό λουκάνικο, Γιώργο, χορταίνει μισή γειτονιά. Όχι όπως παλιά που έπαιρνα 3 κιλά απ' όλα και στο τέλος τα μισά τα πετάγανε. Ναι. Πάω μετά στο μανάβι, ακούω ένα παππού, του λέει, θέλω μισό αγκούρι. Μισό αγκούρι, ναι, του λέει. Το ολόκληρο με ζορίζει πλέον, αλλά παλιά με δρόσιζε. Και έκατσε ο μανάβης και έκοβε τα αγκούρια μισά. Και τι να το κάνει, ρε Γιώργο, ολόκληρο το αγκούρι. Με ένα αγκούρι φτιάχνει τέσσερις χωριάτικες, ρε εσύ. Τέτοια κάνουν και μετά και μίζουν αγκούρια τα σκουπίδια. Μισό να το φά σίγουρα. Ναι. Καλά να πάρουν τα ολόκληρα. Πάνε και τα πετάνε. Μισό αγκούρι και πολύ είναι. Φόπο, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Βγήκε ο δημοσιογράφος και είπε. Με τέσσερις φέτες ζαμπών φτιάχνεις τέσσερα τόστρα. Και τον έβαλε. Και τον έβαλε χέρι τον ρεπόρτερ. Τρώει ολικογένεια. Πάνε αυτά, λέει. Παλιά τα πετούσαμε. Πάνε αυτά. Ήρθε ο Κυριάκος μας, πάνε αυτά. Είπε και μπήκε στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του Αλαφούζου, φεύγοντας στο ηλιοβασίλεμα. Στο νούμερο 8. Τι δεν μπορώ. Προς τις 100 μεγάλους Έλληνες. Έλα. Πάρτε, κάντε 4 ζαμπόν εκεί από τον Sky και δείτε Survivor το βράδυ και η ζωή συνεχίζεται.